έχουν βρώμη, άρα είναι πολύ ωφέλιμα για την υγεία μας. Έχουν υψηλή διατροφική αξία και το μέλι τα κάνει πιο, διπλά πιο νόστιμα και θρεπτικά. Συνδυάζει γεύση και καλή διατροφή και χρησιμοποιούνται και σε συνταγές με γλυκά, όπως βλέπουμε σήμερα. Εμένα με συντροφεύουν και στο πρωινό μου. Τρώω και ένα βρώμη στην ημέρα και είναι πάρα πολύ καλό. Και μετά έχει και πολλές θερμίδες. Λοιπόν, τα έχουμε τρίψει στον τρίφτη. Δηλαδή, τα έχουμε τρίψει στο μούλτι. Ρίχνουμε το βούτυρό μας. Ναι. Και τη ζάχαρη μας. Βάζουμε και ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη. Πολύ ωραία. Ζάχαρη, δεν έχουμε ζάχαρη. Καλά, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας εδώ, αν δεν μας τα έχουν φέρει όλα τα υλικά για κάποιο πολύ κακό λόγο. Και συνεχίζουμε. Βάζουμε το μπισκότο μας στο τσέρκι μας και το απλώνουμε σταδιακά. Να απλώσει δηλαδή σε όλο το τσέρκι. Ωραία. Ρίχνουμε το μπισκότο όλο μέσα. Άρα βάζουμε σε όλο το τσέρκι. Να κάνουμε μια βάση δηλαδή από κάτω. Ωραία. Μια βάση μπισκότου. Φτιάχνουμε τη βάση μας. Την βάση του μπισκότου, ναι. Φτιάχνουμε τη βάση μπισκότου. Για να βάλουμε τη βάση του μπισκότου. Ωραία. Θα σε βοηθήσω, θέλεις. Όχι, όχι. Ωραία. Είμαστε κομπλέ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Βάζουμε το κάνουμε και στα πέρα, cheesecake, ναι. Το γνωρίζουν. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να φτιάξουμε και τη μιλόπιτα έτσι. Έχουμε απλώσει πολύ ωραία. Απλώνουμε είναι... σταδιακά, δηλαδή για να γίνει ομοιόμορφο. Μην ψάχνουμε για ζάχαρη τώρα. Ωραία. Επειδή όμως είμαστε τηλεοπτικά, πρέπει ξέρεις να πάμε λίγο πιο σύντομα. Μάλιστα. Έχουμε απλώσει τη βάση μας. Τη βάση μας την απλώσαμε. Την απλώσαμε τη βάση μας. Τώρα θα βάλουμε την κρέμα μας. Ωραία. Να γίνει. Πώς γίνεται η κρέμα? Ρίχνουμε το γάλα μας πρώτα. Λοιπόν, σε ένα μικρό κατσαρολάκι το βάζουμε σε μεγάλη φωτιά ή μεσαία? Σε μεσαία. Σε μεσαία για αρχή να βράσουμε το γάλα μας. Μην αγχώνεσαι. Τρέμεις ολόκληρος. Να σου πω, δεν είναι κάτι. Σκέψου ότι είμαστε δυο μας. Δεν υπάρχουν. Ωραία. Αυτά εδώ ξέχνατα. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Είμαστε εγώ και εσύ. Ωραία. Και θέλω να μάθω να μαγειρεύω που είμαι, δεν έχω ιδέα. Ωραία. Λοιπόν, πες μου, βάζουμε Κατερίνα, το γάλα μας. Κατερίνα, το κατσαρολάκι. Βάζουμε το γάλα μας και το αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή φωτιά. Ωραία. Να αρχίσει να πάρει μια βράση. Όταν πάρει τη βράση, mm-hmm. έχει ανάψει. Ναι, δεν ωραία. Έχει ανάψει. Πώς το ανάψω εγώ, μη μου αγχώνεσαι. Είναι αυτό εδώ κάτω, εντάξει. Πρέπει να ανάψουμε την κουζίνα τελείως. Τώρα την ανάψαμε. Θα το βάλουμε στην μεσαία. Θα το βάλω εγώ στο 6, εντάξει. Εδώ. Στο 6, μια χαρά. Βράζει. Μια χαρά, ωραία. Βράζει το γάλα μας. Και μετά... τι ξέρω τελικά. Ξέρω πώς ανάβει η κουζίνα. Είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Ναι, λοιπόν. Ρίχνουμε σε ένα άλλο μπολάκι. Mm-hmm. Σε ένα λεμπουράκι τα υλικά μας, όλα παρέα το γάλα μας. Έχει μείνει τώρα το γάλα, 4 κρόκυρια αυγά. 2 λεπτά, το γάλα το βάλαμε εδώ. Ναι, έχουμε αφήσει όμως. Είναι 500 ml. Ναι. 500 ml το γάλα. Τα 400 έχουμε βάλει και έχουμε κρατήσει τα 100. Ωραία. Για να τα αναμίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά και να το ρίξουμε μετά να σφίξει. Ωραία, πού τα βάζουμε? Τα ανακατεύουμε και τα τρία παρέα και όταν βράσει το γάλα μας τα ρίχνουμε μέσα. Πάμε να τα ανακατέψουμε σε ένα λεμπουράκι. Θα σου φέρω αυτό εδώ, σ' αρέσει? Αυτό είναι βρώμικο. Αυτό, όχι, βρώμικο, αυτό, όχι. Ας μην πάρουμε το βρώμικο. Όχι, έχουμε και καθαρά. Μας περάσει το ότι έχουμε μόνο βρώμικα. Τι ωραία σήμερα. Τι χαρά που έχω. Λοιπόν, να ρίχνουμε το ξαναπώ. Μιλόπιτα με βάση μπισκότου, βρώμης και μελιού. Λοιπόν, βάζουμε τα υλικά μας. Να πούμε, αυτή τη στιγμή βάζουμε το αυγό, το γάλα που το έχει περισσέψει, corn flour και μαζί βάζουμε και μαζί με το corn flour τι άλλο. Αλεύρι. Αλεύρι. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα για το corn flour και το αλεύρι, αδερφή Κεραμαριμάνα. Εκτός από το εκλεκτό αλεύρι που γνωρίζετε, αδερφή Κεραμαριμάνα, έχουμε σήμερα και τον ισεστέ. Δηλαδή, άμυλο αραβοσίτου corn flour που είναι ιδανικό για σάλτες, μαγιονέζες, σούπες, τούρτες και κρέμες ζαχαροπλαστικής. Έτσι όπως έχουμε σήμερα και το γλυκό μας. Τα προϊόντα της εταιρείας αδερφή Κεραμαριμάνα είναι νόστιμα, φτιαγμένα με μεράκι, γούστο και οικογενειακή φροντίδα. Το κυριότερο όμως είναι ότι είναι αγνά, χωρίς συντηρητικά και βελτιωτικά. Προέρχονται από εκλεκτά δημητριακά της ευλογημένης μακεδονικής γης και αποτελούν την καλύτερη πρώτη ύλη για τις μαγειρικές μας. Πολύ ωραία. Τα ανακατεύουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Και όταν αρχίσει και βράζει το γάλα μας, τα ρίχνουμε μέσα. Και τώρα, επειδή δεν έχεις ανάψει τη φωτιά από πιο νωρίς, το γάλα θέλει λίγη ώρα να πάρει μια βράση. Βάλτε εσύ τώρα, επειδή είμαστε τηλεοπτικά και δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, ρίξτε το εδώ και θα λίγο θα. Και σιγά σιγά. Οι τηλεθεάτρες είναι πάρα πολύ έξυπνες. Δεν θέλω να υποτιμά το τηλεοπτικό κοινό. Είναι πανέξυπνες. Ξέρουν καλύτερα μαγειρεύουν από εμάς. Καταλαβαίνουν. Πρέπει πρώτα να πάρει μια βράση στο γάλα. Και τι ωραία που τα λέω, ρε παιδί μου. Μήπως να μαγειρεύω. Θα είμαι φανταστική, νομίζω. Συνεχίζουμε. Ναι. Αφού ανακατέψουμε λοιπόν όλο το μείγμα. Αφού ανακατέψουμε όλο το μείγμα και γίνει. Για τις λεφιάτες τώρα που θα το φτιάξουμε, αυτό θα πρέπει να πήξει? Ναι, θα πρέπει να πάει να σφίξει σιγά. Ωραία. Σιγά. Αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά από τη βράση να σφίγγει τώρα σιγά σιγά. Ωραία.
Μετά θα ρίξουμε αυτό μέσα εδώ. Ωραία. Θα αφήσουμε πρώτα να κρυώσει όμως. Πόση ώρα θέλουμε να κρυώσει? Μισή ώρα το πολύ θα έχει κρυώσει. Ωραία, σε μισή ώρα λοιπόν που έχει κρυώσει, μετά το ρίχνουμε εδώ. Ναι, μετά βάζουμε τα μήλα μας τα μήλα μας από πάνω. Τι ωραία σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε τα μήλα μας λοιπόν. Εννοείται πως θα χρησιμοποιήσουμε μήλα Ζαγορίν, που φέτος συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας. Παράγουν τα διάσημα μήλα Ζαγορίν. Είναι μήλα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. Καλλιεργούνται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης παραγωγής. Είναι νόστιμα και ζουμερά και τραγανά. Οπότε τα βάζουμε από πάνω. Βάζουμε τα μήλα μας από πάνω. Κάτι, τα μήλα τα βάζουμε έτσι ή τα έχουμε κάνει τα έχουμε κάτι κόψει, τα έχουμε κόψει εδώ. Τα έχουμε κόψει. Τα έχω κόψει εδώ πέρα σε μικρές φετούλες. Ωραία. Και τα στολίζουμε από πάνω μας έτσι ομορμιόμορφα. Τα έχουμε δράσει πρώτα κάτι ή απλά. Όχι, όχι. Μετά. Βάζουμε την κρέμα μας, τα μήλα μας από πάνω. Βάζουμε και λίγο μαρμελάδα, να λεύουμε μαρμελάδα μήλου. Ωραία. Μετά το βάζουμε στο φούρνο στους 160-170 βαθμούς. Πόση ώρα περίπου στο φούρνο? Για 15 λεπτά, απλά λίγο να πάρουν χρώμα τα μήλα μας. Φανταστικά. Να πάρουν λίγο χρώμα τα μήλα. Και είναι έτοιμο. Μετά να δούμε μία φορά τα υλικά. Άλλη μία φορά. Τη μαρμελάδα αγοραστή, την παίρνουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μιλόπιτα με βάση μπισκότου, βρώμης και μελιού? Για την βάση χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια μπισκότα βρώμης Γιολάντα, 80-90 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 40 γραμμάρια ζάχαρη. Για την κρέμα, 500 ml γάλα, 125 γραμμάρια ζάχαρη, 4 κρόκους αυγών, 30 γραμμάρια αλεύρι αδερφή και ραμάρι μάνα, 25 γραμμάρια κονφλάουερ αδερφή και ραμάρι μάνα, 2 κουταλιές σούπας βούτυρο και 2 μήλα ζαγορίν για τον ντεκόρ και μαρμελάδα μήλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να το δούμε, το βλέπουμε έτοιμο εδώ, γιατί εδώ ακόμα έχουμε ένα θεματάκι. Τονίζω ότι πρέπει, θέλει να πάρει μια δράση και μετά πρέπει να κρυώσει όλο αυτό για να μπούμε στη διαδικασία. Και θα το βάλετε 160 με 180 βαθμούς στο φούρνο, περίπου για 10 με 15 λεπτά. Μόλις δείτε ότι αρχίζει λίγο και ροδίζει, το βγάζετε και είναι πανέτοιμο. Φανταστικό. Βάζουμε και την κανέλα μας στο τέλος από πάνω για ντεκό. Κανέλα για ντεκό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, και πάω εδώ στο desk μου. Α, πόση ώρα έχουμε ακόμα για την αλόη, να θυμίσουμε στους θεατές μας. 3 λεπτά ακόμα έχουμε για την αλόη. Έχουν μείνει μόνο 3 λεπτά, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τηλεφωνήστε στο 18338. 18338. Για να μπορέσετε να παραγγείλετε την καταπληκτική μας προσφορά, σε 3 λεπτά μόνο έχουν μείνει. Δεν θα δώσω πολλά 20 λεπτά και δεν έχω και πολλά τηλέφωνα. Άρα αυτό σημαίνει ότι εσείς που τηλεφωνείτε τώρα έχετε μεγάλες πιθανότητες να είστε τυχερός ή τυχεροί. 8 τυχεροί βγαίνουν. Είτε 1500 ευρώ μετρητά, είτε ένα τόνο πετρέλαιο. Λίγα λεπτά ακόμα, τηλεφωνήστε τώρα παρακαλώ. Λοιπόν, μέχρι να πάρετε τα τηλεφωνά σας, εμείς συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής μας και πάμε στον Βαγγέλη Γερμανό. Πάμε στον Βαγγέλη Γερμανό που τον συνάντησε η καλή μας συνάδελφος Κατερίνα Πίπερη. Μας είπε γιατί δεν παντρεύεται, μας μίλησε για το παιδί του, μας μίλησε για το καλύτερο ρόλο της ζωής του. Εντάξει, που μάλλον είναι αιώνιος γόης. Το θυμάστε το, στην πανιέρα 2-2. Στην πανιέρα 2-2. Να μας το βάλει Δέσποινα μετά, να μας το βάλει λίγο Δέσποινα να τα ακούσουμε. Αυτό που λες, το δήλωσε ο Βαγγέλης Γερμανός. Τι λέει, εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ηθοποιός, αλλά μάλλον εραστής. Για πάμε. Ωραία, πάμε. Απόψε τραγουδάω εδώ πέρα στην Αθηναίδα και θα τραγουδάω κάθε Παρασκευή. Στην αγάπη σου επάνω. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που για σας σημαίνει πολλά, το έχετε ξεχωρίσει? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Γιατί αφενός σου λέω, έχω την εντύπωση ότι γράφω το ίδιο τραγούδι. Αφετέρου είναι σαν να ρωτάς, ας πούμε, ένα πατέρα ή μια μάνα, ποιο παιδί αγαπάς πιο πολύ. Εντάξει, όλα τα παιδιά τα αγαπάς. Είστε τραγουδοποιός, είστε ερμηνευτής, σας έχουμε δει και στην τηλεόραση. Αν σας ζήταγα να μου τα βάλετε με μια σειρά, τι θα μου βάζατε πρώτο, τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει? Τη μουσική, παιδί μου, τη μουσική. Επίσης, μπορεί να μου έρθει να ζωγραφίσω, αλλά αυτό μου συμβαίνει όχι συνεχώς, όχι κάθε μέρα. Δεν έχω δηλώσει ποτέ ηθοποιός. Παρεμπιπτόντως βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Ξέρω να παίζω το νεραστή, ξέρω. Ξέρω να παίζω το ληστή, ξέρω εγώ, με τα μυστόλια. Από εκεί και πέρα δεν πολύ ξέρω, ας πούμε. Σας είχαμε δει και ως δάσκαλο παιδιών στο Junior Music School. Ναι. Αυτό πώς προέκυψε? Έγινε μια πρόταση. Μου δώσανε κάποια βίντεο από άλλες χώρες που έχει γυριστεί αυτό, στο Ισραήλ, στην Ουγγαρία, χτίσει και σε άλλα μέρη. Και είδα ότι πρόκειται για κάτι πολύ αξιοπρεπές, πολύ ωραίο. Και πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να εμφανιστεί σε μια οθόνη. Σας λείπει τώρα που υπάρχει ένα αντίστοιχο κόνσεπτ και στο Sky,
Με τον Θεοφάνους πάλι. Σας λείπει, σας έχει γίνει και πρόταση. Ο Γιώργος έχει μεγάλη πείρα σε αυτά. Να επαναλάβω κάτι που έκανα, ας πούμε, σαν το Music School, δεν θα ήθελα. Το θεωρώ μοναδικό. Εκείνο που με λιγάκι με ξενίζει είναι που το παίρνουν όλοι στα σοβαρά και επαγγελματικά. Ειδικά με τα παιδιά, στο παιδί. Δεν είναι σωστό να του λες θα γίνεις τραγουδίστρια ή είσαι φοβερός τραγουδιστής και τέτοια, γιατί του χρόνου μπορεί να θέλει να γίνει περιπτεράς, ας πούμε, ή αστροναύτης το παιδί. Το παιδί είναι ακόμα, πώς να πω, είναι ζυμάρι, ρε παιδί μου, ναι, φτιάχνεται. Πάμε! Γαλλικός, βαρύς, με βάρε. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα, ας πούμε, που τα παιδιά τα στέλνουν σε 5 γλώσσες, 8 μπαλέτα, 3, ξέρω εγώ τι, δραστηριότητες και εκείνο και τ' άλλο, και δεν έχουν χώρο, ας πούμε, να τεμπελιάσουν ή να χαζέψουν ή να παίξουν το καλύτερο. Δεν είναι σωστό πράγμα. Κριτής, για τους ενήλικες μουσικά σοου, σας έχει γίνει πρόταση ποτέ, το έχετε απορρίψει εσείς? Για τραγουδιστές, όχι. Όχι, όχι, και για τραγουδιστές μου έχει γίνει. Ναι, μου έχει γίνει. Έβαλα κάποιους όρους, δηλαδή να διαλέγω εγώ το υλικό. Το παιχνίδι ήταν έτοιμο, απ' έξω φερμένο και είχε κάποιες προδιαγραφές και δεν μπορούσαν αυτές οι προδιαγραφές να αλλάξουν. Εσάς η κόρη σας έχει πάρει την καλλιτεχνική φλέβα? Η κόρη μου είναι χορεύτρια και χορογράφος. Ναι, φαντάζομαι, ναι, αφού είναι χορεύτρια και χορογράφος. Με το τραγούδι, ναι. Φαντάζομαι, θα τραγουδάει και στην πανιέρα της, θα τραγουδάει και παντού θα τραγουδάει. Είχα διαβάσει μια δήλωσή σας ότι φοβάστε μάλλον την επισημοποίηση. Με τη σύντροφό σας, ας πούμε, δεν έχετε παντρευτεί. Α, ναι, δεν παντρευόμαστε. Εμείς είμαστε εναντίον του γάμου. Δεν μας αρέσει ο γάμος. Γιατί, για ποιο λόγο? Σαν ιδέα δεν σας αρέσει ο γάμος? Γιατί να παντρευτούμε? Γιατί? Πες μου εσύ γιατί και εγώ θα παντρευτώ. Τηλεόραση, θα σας δούμε τώρα κάτι? Δεν μου έχουν κάνει καμιά πρόταση έτσι ωραία, εραστή ή ληστή. Ή και πατέρα, άντε, να παίξω και τον πατέρα. Πικράνη μητέρα που δεν έγινα φυρμαλαγιό. Δυο. Στην παλιά δυο. Θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα το έχει τραγουδήσει και με την κόρη του. Αυτό μόνο το τραγούδι, η οποία είναι και αυτή καλλιτέχνης, αλλά είναι χορογράφος, δεν είναι ασχολείται με το τραγούδι. Και θέλω να σου πω ότι ο Βαγγέλης Γερμανός είναι ο ορισμός του καλλιτέχνη. Δηλαδή, επειδή έχω δει όλη του τη συνέντευξη, επειδή τιμότερα, και ζωγραφίζει και έχει παίξει ως ηθοποιός πολύ καλά και όλα σε σειρές και του Κοκκινόπουλου, του Πάνου Κοκκινόπουλου. Όχι μόνο στο Κοκκινόπουλο. Πιο σημαντική ήταν του. Ποια έπαιζε με παιδιά ο Βαγγέλης Γερμανός? Ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Στον Αντένα ήταν. Όχι σε Ελλάδα στα παιδιά. Αχ, θυμίστε μου. Με το Σαββιδάκι το παιδάκι σα. Μπράβο, με τη Ρένια Λουιζίδου, αυτή λέω. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο ίδιος βέβαια αυτό δεν το εξέλιξε και ούτε θα ήθελε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, αν και θα μπορούσε. Και νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο μας έχει μείνει περισσότερο σαν ηθοποιός. Σαν τραγουδιστής και ξέρετε. Σαφώς το έχεις καλετεί ηθοποιός, ανέβει να το. Σαν τραγουδιστής. Και το θέμα είναι ότι ο Βαγγέλης Γερμανός. Εμένα μου άρεσε και στο παιδικό που έκανε στην Κριτική Επιτροπή μαζί με την Ευεδίκη που ήταν. Ήρεμη δύναμη. Μπράβο, γιατί έχει μια ποιότητα. Ακόμα και στον τρόπο που μιλάει, που τοποθετείται στην Κριτική Επιτροπή, που δίνει συνεντεύξεις, έχει μια ποιότητα. Εμένα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μ' αρέσουν. Δεν μπορώ τις πολλές τσίτες και εντάσεις που τους βλέπεις, γιατί και εγώ είμαι στην τσίτα πολλές φορές. Μ' αρέσει λοιπόν να τα βλέπω ήρεμους τηλεοπτικά ανθρώπους. Ζε, είχε και άλλες προτάσεις μετά για να συμμετέχει πάλι στην Επιτροπή, τις οποίες αρνήθηκε γιατί ήθελε να. Είχε βάλει κάποιους όρους οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν, γιατί ήταν ξένα φορμάτ που δεν μπορούσαν να πειραματιστούν και να κάνουν αλλαγές. Πάντως, είναι από τους καλλιτέχνες που εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη γενιά. Σε αυτή τη γενιά ξεχώρισε, γιατί δεν ήταν το επί τούτου εγώ θα κάνω καριέρα, εγώ θα κάνω επιτυχία, εγώ θα είμαι το νούμερο ένα. Όχι. Όταν ήθελε να βγάλει μια δουλειά δισκογραφική, την έβγαζε και την έκανε την επιτυχία. Μα είναι καλλιτέχνης, θέλει αυτό. Δεν κυνηγούσε την επιτυχία. Σαν άνθρωπο. Είναι αυτό που ήταν πάντα πολύ μαζεμένος. Έχει μια ποιότητα σαν άνθρωπος και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που και είπε. Η ποιότητα. Και η ποιότητα. Είναι ήπιος. Και δηλαδή. η ποιότητα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέει. Ότι το να βάζεις ταμπέλες στο τι θα γίνει ένα παιδί, έτσι, όταν ακόμα είναι παιδί και είναι ακόμα σφουγγάρι, είναι λάθος. Το παίρνουμε, λέει, όλο πολύ στα σοβαρά, ενώ στην ουσία είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα, μιλώντας για τα talent shows, για τα παιδικά όπου συμμετείχε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας έδωσε. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνει. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και γυρνάμε και έχουμε έντονο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και εξελίξεις σχετικά με το ξαναδέστε τους. Και να τονίσω ότι έχουμε και τις τηλεφωνικές μας. Σε πολύ λίγο ανοίγουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές και περιμένουμε να μιλήσετε μαζί μας, να μας πείτε τις δικές σας ιστορίες, να τα συζητήσουμε όλα εδώ. Και μαζί μας
θα είναι και ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, το οποίο θα το δείτε μετά από πολύ καιρό, αλλά σε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια κοπέλα η οποία τότε είχε προκαλέσει, είχε συζητηθεί, είχε αγαπηθεί. Κάποια έκανε άλλη δεν του άρεσε. Έκανε επιτυχία, το σύγχρονο έκανε τρελά νούμερα τηλεθέασης. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι αυτή η κοπέλα έχει κάνει μια στροφή 360 μοιρών και ασχολείται με κάτι τελείως διαφορετικό και πολύ πετυχημένα. Πάμε στην αστυνόμο διαφημιστικό διάλειμμα. Χαίρομαι πολύ που σε λίγο θα τη δούμε, γιατί έχω πολύ καιρό και εγώ να τη δω. Πάμε. 211-212-2288. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για να τα πούμε όλα. 211-212-2288. Καλημέρα σας που μόλις τώρα ανοίξατε τηλεοπτικούς σας δέκτες, γιατί χθες κάποιοι καθαρά Δευτέρα μπορεί να ξενυχτήσατε. Να πήγατε ένα σινεμά όπως εγώ, να κάτσετε οικογενειακά, να κοιμηθήκατε από νωρίς. Να ήπιατε, μην πω τι ήπιατε. Ναι, μπορεί, εντάξει, οτιδήποτε. Λοιπόν, μπορεί να ξυπνήσετε τώρα. Τώρα λοιπόν που ανοίγετε τηλεοπτικούς σας δέκτες, εμείς έχουμε το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ και πάμε στο Μαρίνο, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις με το ξαναδέστε τους. Λοιπόν. Γιατί αυτό, να πούμε, το απότομο. Αυτό το ξαφνικό τέλος, Κατερίνα. Όχι, δεν ξέρω, παιδί μου, να το πω έτσι τη εκπομπή. Την Παρασκευή το μεσημέρι. Μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε όλους και λέμε δεν μπορεί να είναι έτσι. Κάτι θα είναι από πίσω. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί δράκοι, όπως είχαμε πει και χθες, ναι, 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 στο συγκεκριμένο τέλος της εκπομπής «Ξαναδέσε τους». Ωστόσο, εγώ έκανα χθες ρεπορτάζ, μίλησα και με τη Μέρη Σανατσάκη που έχω την πρώτη αντίδρασή της. Α, μάλιστα. Και έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τους «Ξαναδέσε τους». Να το δούμε και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Ένα ξαφνικό τέλος. Έτσι χαρακτηρίζει η ομάδα της εκπομπής την απότομη διακοπή της εκπομπής «Ξαναδέστε τους», που ξεκίνησε το φθινόπωρο στον Α με τους καλύτερους Ιωνούς. Ωστόσο, η επόμενη μέρα βρίσκει ορισμένους εκτός τηλεοπτικού σταθμού Α και κάποιους άλλους σε αβεβαιότητα για το τι μέλη γενέστε. Ο Νίκος ο Περούκα! Τι είπε ρε η Μαρία η Ρουθούνα! Τι είναι αυτά ρε! Μα είναι τρελή η κοπέλα με αυτό το ρουθούνι, λέει ο Νίκος ο Περούκας. Και εσύ Μαρία η Ρουθούνα, ρούφιξέ μας μαράκι, διπλή. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φτιάξε Καφέ, τόσο ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη, όσο και η Μέρη Σινατσάκη, αποχαιρέτησαν από την περασμένη Παρασκευή τους συνεργάτες τους στην εκπομπή, καθώς τα συμβόλαιά τους έληξαν μετά το τέλος της εκπομπής. Το Φτιάξε Καφέ επικοινώνησε με την παρουσιάστρια, η οποία ξεκαθάρισε τι ακριβώς συνέβη, αλλά και τα επόμενά της βήματα. Υπήρχε συμβόλαιο για το συγκεκριμένο project. Συνεπώς, άπαξ και η εκπομπή τελείωσε, λύνεται και η συγκεκριμένη συνεργασία. Προς το παρόν θα ασχοληθώ με το κανάλι μου στο YouTube, αλλά και με το site μου. Μας είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε πως ακόμα είναι πολύ νωρίς ώστε να μιλήσει για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Γιώργος δάσκαλος! Γιώργος δάσκαλος! Αθάνατος! Αθάνατος! Τους έφαγες όλους, ρεαλίτη! Ποιος το είπε το αθάνατος! Μάστιγα! Τους έφαγες όλους, ρε. Μιλάμε για μάστιγα. Παιδιά, να σου πω και κάτι. Η γιαννιώτικη κατάρα είναι η χειρότερη κατάρα. Όσον αφορά το Γιώργο Δάσκαλο, εκτός από συμπαρουσιαστή στην εκπομπή, άνοιγε και στη συντακτική ομάδα. Συνεπώς, σήμερα Τρίτη θα εμφανιστεί κανονικά στο γραφείο με τα υπόλοιπα μέλη της συντακτικής ομάδας, προκειμένου να γίνουν ορισμένες συζητήσεις για το αν μπορούν κάποια από τα παιδιά της ομάδας να διοχετευτούν σε κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες εκπομπές του σταθμού. Δεν θα ήθελα να δώσω συνέχεια στο θέμα. Σας ευχαριστώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη δεν έχουν προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις για το τέλος της εκπομπής, ενώ αρκέστηκαν στο σχετικό βίντεο με το οποίο αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό από το Γρασίδι, έξω από τις εγκαταστάσεις της Κάντζας. Γεια! Γεια! Μουά, σας αγαπάμε όλους πολύ! Θα περνάτε όμορφα! Ναι, καλέ, εννοείται! Είναι καλέ, εννοείται, ρε Μέρη! Ναι, καλά, εννοείται! Έλα, καλά, κούλουμα! Μάλιστα. Εκείνο που θέλουμε να μάθουμε είναι από εδώ και πέρα οι επόμενες κινήσεις τους. Τι μέλη γενέστε και αν θα τους δούμε κάπου τώρα τηλεοπτικά ή αν θα τους δούμε και από τη νέα σεζόν κάπου. Εγώ που μίλησα και με τη Μέρη της Σινατσάκη, ναι, χθες, μου είπε.